Φίλες και φίλοι, χαίρετε. Ένα βίντεο εντελώς πρακτικό. Εντελώς πρακτικό. Ξυπνάω σήμερα το πρωί και βρίσκω διάφορα μηνύματα, όπως βρίσκω συνήθως. Πάω στη σελίδα μου, το έχω καταφέρει τον τελευταίο καιρό να είμαι λίγο κοντά με τα μηνύματα που είναι στα διάφορα messengers, να τα βλέπω συχνά, πιο συχνά, πιο τακτικά από ό,τι τα έβλεπα παλιότερα. Με τα email έχουμε λίγο ζήτημα και βρίσκω σήμερα 2 ηχητικά. Το πρώτο διάρκεια 2 λεπτών και το δεύτερο 40 δευτερολέπτο. 2 ηχητικά, το οποίο ήρθαν από μια γυναίκα την οποία φυσικά δεν γνωρίζω προσωπικά, είχε επικοινωνήσει όμως ξανά στο παρελθόν μαζί μου στη σελίδα. Σε αυτά τα ηχητικά ούτε λίγο ούτε πολύ μου λέει ότι σκέφτηκε πάρα πολύ προτού μου τα στείλει, γιατί τον τελευταίο καιρό με όλη αυτή την ιστορία που γίνεται με το nagging στο κανάλι έχει ανησυχήσει πολύ. Νιώθει ότι δεν της ταιριάζει το περιεχόμενο του καναλιού πλέον και με ενημερώνει κιόλας ότι έχει κάνει και απεγγραφή από το κανάλι, αλλά παρόλα αυτά ήθελε να μου στείλει αυτά τα ηχητικά προκειμένου να μου μεταφέρει την ανησυχία της, μήπως μου συμβαίνει κάτι, μήπως δεν είμαι καλά ψυχολογικά και γι' αυτό τον τελευταίο καιρό κάνω αυτά τα βίντεο. Εν τω μεταξύ δυσκολευόμουν κιόλας να ακούσω τα ηχητικά, γιατί η κοπέλα ηχογραφούσε τα ηχητικά ενώ έκανε γυμναστική και μου το λέει κιόλας, κάνω γυμναστική την ώρα που ηχογραφώ τα ηχητικά και γι' αυτό ίσως τα ακούς τη φωνή μου λαχανιασμένη κλπ. Της γράφω. Καλημέρα, κάνει όπως νιώθεις. Είναι κουραστικό να ακούω ηχητικά. Βρίσκω ξανά την ευκαιρία να σας πω ότι πραγματικά καλύτερα να γραπτώ κείμενο παρά ένα ηχητικό, γιατί το ηχητικό σημαίνει ότι ο άλλος που θα το διαβάσει πρέπει να αφιερώσει τόση ώρα όσοι αφιέρωσες εσύ για να το καταγράψεις. Και για κάποιους ανθρώπους οι οποίοι συνδέονται στα κοινωνικά δίκτυα με πάρα πολλούς ανθρώπους και λαμβάνουν πολλά μηνύματα, και εγώ ειδικά έχω και την ικανότητα να διαβάζω γρήγορα, να κάνω photo-reading, φωτοδιάβασμα δηλαδή, να διαβάζω όχι όπως την ταχύτητα του φωτός, αλλά αρκετά γρήγορα, τα ηχητικά μου δίνουν πολύ κόπο. Είναι κουραστικό να ακούω ηχητικά, της είπα. Δεν έχω το χρόνο, είναι χιλιάδες οι άνθρωποι που επικοινωνούν μαζί μου. Άκουσα τα δικά σου. Έχεις κάθε δικαίωμα να έχεις ό,τι άποψη θέλεις. Κάθε δικαίωμα να βλέπεις ή όχι τα βίντεο. Σε παρακαλώ όμως, εάν μου ξαναγράψεις, κάνε τον κόπο να γράψεις. Το να κάνεις γυμναστική και να τραβάς ηχητικό δεν δείχνει κανένα απολύτως σεβασμό κατά τη γνώμη μου. Νέο τρόπος έχει σημασία, καλή συνέχεια. Γιατί μου είχε πει στα ηχητικά, εννοείται για λόγους προστασίας προσωπικών δεδομένων του προσώπου αυτού δεν θα παίξω τα ηχητικά, μου είχε πει στα ηχητικά ότι ο τρόπος έχει σημασία που το λες και για να σου εξηγήσω τι εννοώ, επειδή είναι καλλιτέχνης η γυναίκα, μου λέει τις ίδιες μπογιές, το ίδιο πινέλο μπορεί να έχει ένας ζωγράφος και να φτιάχνει έναν πίνακα που να μην αρέσει σε κανένα και τις ίδιες μπογιές και το άλλο πινέλο μπορεί να έχει ο Νταλή και να φτιάχνει ένα πίνακα και να μένουμε όλοι κατάπληκτοι. Με απλά λόγια δηλαδή, μου έλεγε ότι ο τρόπος μου είναι απέσιος. Και της γράφω και μια μικρή υποσημείωση, η ψυχολογία είναι επιστήμη, όχι τέχνη. Και σοβαρά, δεν είσαι ψυχολόγος, ούτε σου ζήτησα διάγνωση. Έχω και ψυχολόγο τον οποίο επισκέπτομαι και ψυχίατρο και με έχουν εξετάσει και με έχουν διαγνώσει. Έγνοια σου, μην έχεις έγνοια δηλαδή. Σας το έχω πει πάρα πολλές φορές ότι ένας ψυχολόγος ο οποίος είτε κάνει ψυχοθεραπεία σε άλλους ανθρώπους, είτε κάνει ψυχοεκπαίδευση, κατά τη γνώμη μου, πρέπει πάντοτε να κάνει παράλληλα ψυχοθεραπεία και ο ίδιος. Και εγώ, όπως γνωρίζετε, έχω πρόβλημα με κατάθλιψη και έχω τον ψυχίατρό μου, τον οποίο επισκεπτόμαι και κάνουμε συναντήσεις μαζί. Και επίσης, το έχω πει και άλλες φορές, να το ξαναπώ, ότι έχω κάνει κάποια τεστ προσωπικότητας, ψυχομετρικά τεστ, παλαιότερα. Θα κάνω και τώρα, αφορμή αυτή η περίοδος με τον Έκη, να κάνω ένα τέτοιο τεστ ξανά. Θα ήθελα να κάνω ξανά, νομίζω το MMP3 ίσως να κάνω. Και δεν έχουν δείξει στοιχεία ναρκισισμού ή χειριστικότητας στην προσωπικότητα. Της λέω, ψάξε να δεις εσύ ποιο είναι το δικό σου ζήτημα, ποιο είναι το δικό σου έλλειμμα,
το οποίο ενοχλείται με το ξεκαθάρισμα και ξεσκαρτάρισμα τοξικών συμπεριφορών που κάνουμε τελευταίως στο κανάλι. Τόσο η ψυχολόγος μου όσο και ο ψυχίατρος μου θεωρούν ότι διάγω την καλύτερη φάση από θέμα ψυχικής υγείας και ισορροπίας, γι' αυτό και τα βίντεο τον τελευταίο καιρό γίνονται πιο ουσιώδη. Όσο πιο ουσιώδη γίνονται όμως, τόσο λιγότεροι άνθρωποι αντέχουν να παρακολουθούν. Επειδή υπάρχει συνεχής παρακίνηση και πνευματική εργασία, η οποία πνευματική εργασία είναι κοπιώδης. Πιο κοπιώδης και από τη γυμναστική που ξεκάθαρα έχεις προτεραιότητα. Λέω ξεκάθαρα έχεις προτεραιότητα γιατί για να μου στείλει τα δυο ηχητικά μου τα έστειλε ενώ έκανε γυμναστική. Καλή εξάσκηση εύχομαι, αν επιθυμείς και της ψυχής εξάσκηση καλώς. Μετά λέω ρε, είναι πολύ περίεργο αυτό το μήνυμα. Ας καθίσω να κοιτάξω τα μηνύματα όλα από την αρχή. Και τις γράφω. Έγραφε θετικά μηνύματα σε εμένα. Αμέσως μετά το χωρισμό μου. Το καλοκαίρι του 2020. Στα οποία... Ένα λεπτό να το βρω. Στο οποίο ένιωσες και μια ταύτιση μαζί μου. Θα σας διαβάσω λίγο από αυτά τα μηνύματα για να δείτε πώς ξεκινάει το νέκι. Ξεκινάει με φοβερά κομπλιμέντα. Γεια σου Θέκλα μου, είμαι η Τάδε, είμαι καλλιτέχνης. Σε ανακάλυψα στο μαγικό net. Συγχαρητήρια. Συντάσσομαι. Κυρίως ο τρόπος σου είναι από μόνος του ένα εργαλείο κοπής. Αυτά τα έλεγε τον Ιούνιο του 2020. Πριν 2,5 χρόνια δηλαδή. Μεταφορικά μιλάω φυσικά. Εννοώ πως μ' αρέσει που είσαι χαμογελαστή και χειρουργική μαζί. Από τα 20 χρησιμοποιώ το εργαλείο της ψυχοθεραπείας μαζί με την τέχνη που είναι και το επάγγελμά μου. Έχω κάνει πολλή θεραπεία. Σε παρακολουθώ και θα σου το πω πως το νιώσα. Πόσο θα ήθελα να ήμουν στην Κύπρο. Θα ερχόμουν να σου συστηθώ. Γιατί με συγκινεί το βάθος και η αμεσότητά σου. Παιδικά μιλώντας, θα ήθελα να γινόμασταν φίλες. Λυπάμαι για το χωρισμό σου. Έχω και εγώ στις αποσκευές μου γάμους, αλλά συντάσσουμε με τις σχέσεις που έχουν δόνηση. Τώρα αυτό δεν το καταλαβαίνω τι σημαίνει σχέσεις που έχουν δόνηση. Είναι ένα δικό της λεξικό της κοπέλας και μόνο με αυτές. Σε φιλώ, χαίρομαι πολύ που υπάρχεις στον πλανήτη και εύχομαι να μπορέσεις να αναρρώσεις όσο πιο ομαλά είναι δυνατό. Φιλάκια ξανά. Αυτό στάλθηκε τη μια μέρα, την επομένη... Ενώ δεν είχα προλάβει να το διαβάσω για να τις απαντήσω, μου γράφει Θέκλα μου, είμαι του βραδινού γκρουπ η ώρα 4 το πρωί και γι' αυτό επικοινωνώ τέτοιες ώρες. Άκουγα τη συνέντευξη σου που λες πως γουστάρω που ερωτεύτηκα στα 41, που δόθηκα ολοκληρωτικά και σε έφαγα χιλόπιτα στο τέλος. Μπέσα. Σου στέλνω μια δική μου δουλειά, τα κείμενα είναι δικά μου κλπ. Ελπίζω να σ' αγγίξει αυτή η δική μου δουλειά που στέλνω. Τώρα είμαι ξανά ο εαυτός μου, οπότε μπορώ να κάνω ξανά άμεση επικοινωνία με σένα. Φιλιά πολλά. Και μου στέλνει ένα βίντεο στο οποίο είναι η ίδια, η οποία δεν το είχα δει τότε. Α, το είχα δει. Το είχα δει. Ένα βίντεο το οποίο έχει... δείχνει αυτή την κοπέλα να διαβάζει κάποια κείμενα. Το είχα δει τότε. Αλλά το είδα ένα μήνα μετά. Ένα μήνα μετά το είχα δει. Γιατί ήταν το καλοκαίρι του 2020 που γινόταν ο καλός χαμούλης, αν θυμάστε πολύ καλά. Οπότε εγώ... Ένα μήνα μετά της έστειλα καρδούλες. Αυτή ήταν η πρώτη επικοινωνία που είχαμε το 2020. Η κοπέλα αυτή επικοινώνησε ξανά μαζί μου ένα χρόνο μετά, το καλοκαίρι του 2021, όπου μου έστειλε κάποια ηχητικά αυτή τη φορά, στα οποία μου έδινε συμβουλές και παρενέσεις για την ανατροφή του σκύλου του Λάκη. Εγώ ηλίθια, αντί να καταλάβω ότι αυτό είναι ξεκάθαρο necking, μπήκα στη διαδικασία να τις εξηγήσω. Μετά της λέω έστειλες ηχητικά να μου την πεις για το σκυλί μου και το πώς του συμπεριφέρομαι και να γνωρίζεις καλύτερα από τον εκπαιδευτή εσύ. Όταν σου απάντησα και ασχολήθηκα μαζί σου απαντώντας, έστειλες πάλι ηχητικό σύντομο. Ικανοποίησης
που ασχολήθηκα. Λοιπόν, εγώ τις είχα γράψει τότε και κακώς ασχολήθηκα. Δηλαδή από τη στιγμή που κάποιος παίρνει από μόνος του την πρωτοβουλία χωρίς να το ρωτήσεις να σου κάνει το δάσκαλο και τον ειδικό για το πώς να εκπαιδεύσεις το σκύλο σου, εννοείται ότι πρέπει να το καταλάβεις. Λήθεια. Πρέπει να το καταλάβεις ότι αυτός ο άνθρωπος, ο οποίος στην πρώτη του προσέγγιση προσπάθησε να σου πει πόσο σπουδαία είσαι και ταυτίζεται μαζί σου που είσαι τόσο σπουδαία και θα ήθελε παιδικά μιλώντας να γίνετε φίλες, και μετά σου στέλνει το έργο της, τη δουλειά της, χωρίς να τη ρωτήσεις, χωρίς να ασχοληθείς. Και της απαντώ εγώ ηλίθια τότε. Δεν μένει στο κένελ. Στο κένελ μπαίνει όταν έχει ζέστη και ανάβουμε το air condition, και της λέω διάφορα για το σκύλο. Και κάθομαι και εξηγούμε εγώ τώρα και αναλώνομαι τώρα και εξηγούμε και εξηγώ εγώ τώρα σε μια γυναίκα την οποία δεν γνωρίζω, την οποία δεν επιδίωξα να γνωρίσω, εξηγούμε για το πώς εξηγούμε με το σκύλο μου. Μου έστειλε κάποια ηχητικά, της έστειλα και εγώ κάποιες καρδούλες. Να, ηλίθεια, κακός. Έπρεπε από τότε να ξυπνήσω. Έπρεπε να ξυπνήσω από το πρώτο μήνυμα. Η αλήθεια είναι όμως ότι έχουμε τόσες πολλές χιλιάδες μηνύματα. Πραγματικά χιλιάδες μηνύματα που πρέπει να είναι κάτι πολύ τρανταχτό έτσι για να ασχοληθώ περισσότερο. Λέω, μπορεί να στείλω μια καρδούλα που στέλνω, δύο καρδούλες που στέλνω, τρεις καρδούλες που στέλνω. Σημαίνει το διάβασα, το είδα, ασχολήθηκα. Αυτό σημαίνει. Και μου γράψε και σ' αγαπώ πολύ. Μετά, από ένα χρόνο πάλι, κάθε ένα χρόνο με θυμόταν η κοπέλα, μου στέλνει ένα βίντεο πολύ γνωστό, το βίντεο με το μεγάλο «Ο», στο οποίο μου έγραψε «Συμφωνεί αυτό το βίντεο με αυτά που εμείς πρεσβεύουμε». Δηλαδή, αυτή και εγώ είμαστε το ίδιο, ταυτίζεται μαζί μου, και μου στείλε το βίντεο. Και της έγραψα πως το έχω υπόψη μου το βίντεο. Τέλειο βίντεο, το γνωρίζω, ευχαριστώ πολύ, και στείλα και τρεις καρδικές άσπρες. Και σήμερα ξυπνήσαμε με τα μηνύματα την ώρα που έκανε γυμναστική η κοπέλα και που ήθελε να εκφράσει την έγνοια της. Σου έγραψα απλώς πως το έχω υπόψη μου το βίντεο και μετά τα σημερινά. Λοιπόν, κάθισα και είδα, άκουσα βασικά ξανά όλα τα μηνύματά σου, της γράφω. Καλά έκανες και έκανες απεγγραφή από το κανάλι. Το negging είναι καθαρά βασικό εργαλείο που χρησιμοποιείς στην επικοινωνία σου με τους άλλους ανθρώπους. Και φταίω και εγώ που δεν το είδα από την αρχή. Δεν είχα το χρόνο να ασχοληθώ. Στην επικοινωνία σου μαζί μου, που είναι εδώ καταγεγραμμένη, αυτό χρησιμοποιείς. Με μια γλύκα λες το κομπλιμέντο που φυσικά πάει πακέτο με το «είμαστε το ίδιο». Είσαι εσύ καλή, άρα και εγώ είμαι καλή. Και μετά η επίθεση. Με το γάντι βέβαια και ευγενική και χαμηλών τόνο φωνή. Η φωνή της ήταν έτσι πολύ ήρεμη και μαλακή καθώς μιλούσε, ακόμη και την ώρα που κάνει γυμναστική, γιατί είναι ήρεμη η κοπέλα. Πόση τοξικότητα, της λέω. Όχι κυρία καλλιτέχνης, δεν περνώ εγώ κάτι, ούτε ήμασταν ποτέ το ίδιο. Εσύ ταυτίστηκες, φαντασιώθηκες πως ήμασταν το ίδιο, δεν έτρεξα με τα χίλια να γίνω φιλενάδα σου, μέσα στον ναρκισισμό σου ξεχνάς πως πάνω από 200.000 άνθρωποι είναι συνδεδεμένοι μαζί μου στα κοινωνικά δίκτυα, και τώρα που έπιασα το θέμα του negging στο κανάλι, καλώς ταράχτηκες, επειδή ναι, σε αφορά. Και καλώς έκανες απεγγραφή, θα το εκτιμήσω να μην απασχολήσεις άλλο. Σε απάντηση σε αυτό, η κοπέλα, όταν ξύπνησε και τα είδε, μου έστειλε 17 θαυμαστικά. Της γράφω, αν θες, το κάνω και βίντεο, ανώνυμα φυσικά, να εξηγήσω αναλυτικά αυτά που σου έγραψα. Για ψυχοεκπαιδευτικούς σκοπούς στο κανάλι, για κανέναν άλλο λόγο. Όπως σου είπα, δεν επιθυμώ περαιτέρω συνδιαλλαγή. Και μου γράφει, ούτε εγώ επιθυμώ καμιά επαφή μαζί σου πια. Έστειλα θαυμαστικά γιατί είναι το λιγότερο που μπορούσα για να εκφράσω το σοκ μου. Φυσικά δεν θα χρησιμοποιήσεις τίποτα δικό μου. Έχεις πέσει στα μάτια μου. Νιώθω υπέροχα καλά, εξαιρετικά, όταν πέφτω στα μάτια ανθρώπων οι οποίοι εξασκούν ψυχολογικό πόλεμο σε μένα. Νιώθω υπέροχα όταν με μπλοκάρουν άνθρωποι που με εξασκούν ψυχολογικό πόλεμο. Καταπληκτικό. Τους ψυχοεκπαιδευτικούς σκοπούς σου εκπλήρωσε τους αλλιώς.
Ήρθα καλοπροαίρετα και με έλουσες με επίθεση. Σταματώ οποιαδήποτε επαφή μαζί σου εδώ. Λάθος επιλογή. Βεβαίως, κυρία μου, λάθος επιλογή. Λάθος επιλογή να ασχοληθείτε μαζί μου. Εγώ φτιάχνω το βίντεο όχι για να στυμπώ. Όχι για να τη στυμπώ. Πραγματικά. Δεν με αφορά το ζήτημα. Δεν το έχω πάρει σε καμία περίπτωση προσωπικά. Ο λόγος για τον οποίο θυμώνω με όλα αυτά είναι γιατί στο παρελθόν εγώ ίδια προσωπικά γινόμουν βορρά νέκινγκ από ανθρώπους που ήταν σημαντικοί για μένα στο παρελθόν. Και έχω ταλαιπωρηθεί πολύ ψυχικά, ψυχοσυναισθηματικά από το νέκινγκ που έχω δεχθεί, ξαναλέω, από ανθρώπους που υπήρξαν σημαντικοί για μένα στο παρελθόν. Και μπορώ να νιώσω ενσυναίσθηση, να συμπονέσω για το πόσο ταλαιπωρούνται οι συνάνθρωποι μου όταν δέχονται νέγκινγκ από ανθρώπους που βρίσκονται στο περιβάλλον τους και είναι σημαντικοί για αυτούς. Αυτή η κυρία σε καμία περίπτωση δεν είναι, ούτε υπήρξε, ούτε θα υπάρξει σημαντική για μένα. Σε καμία περίπτωση. Είναι μία από τους 200.000 ανθρώπους που συνδέονται μαζί μου στα κοινωνικά δίκτυα. Όταν λέω στα κοινωνικά δίκτυα, εννοώ το Facebook, το LinkedIn, το Twitter, το YouTube, το Instagram, το TikTok. Το σύνολο των ανθρώπων που έχουν συνδεθεί μαζί μου, δηλαδή μου έχουν κάνει έτοιμα φιλίας ή ακολούθησης σε όλα αυτά τα προφίλ που έχω στα κοινωνικά δίκτυα, είναι 200.000 άνθρωποι. Δεν το λέω για να πω ότι είμαι σπουδαία, απλώς το λέω για να εξηγήσω ότι ενώ η ίδια για τον εαυτό της προφανώς θεωρεί ότι είναι ένας πολύ ξεχωριστός και μοναδικός άνθρωπος, που σίγουρο κάθε άνθρωπος είναι μοναδικός και ξεχωριστός, δεν αποτελεί μοναδικό και ξεχωριστό άνθρωπο για μένα, γιατί όπως και αυτή είχε συνδεθεί μαζί μου στα κοινωνικά δίκτυα, έτσι έχουν συνδεθεί και άλλες 200.000 άνθρωποι. Λοιπόν, δεν είναι σημαντικός αυτός ο άνθρωπος για μένα. Γιατί θυμώνω, γιατί παθιάζομαι, γιατί κάνω τώρα αυτό το βίντεο. Κάνω τώρα αυτό το βίντεο επειδή γνωρίζω ότι με αυτό τον τρόπο, το γλυκό πικρό, με αυτό τον τρόπο του νέγκινγκ, κακοποιούνται ψυχικά πάρα πολλοί άνθρωποι και νομίζω ότι ένα τέτοιο βίντεο, ακόμη ένα τέτοιο βίντεο, είναι χρήσιμο για να καταλάβουμε τι σημαίνει νέγκινγκ, τι σημαίνει αδιόρατη ψυχική κακοποίηση, τι σημαίνει σε σφάζω με το γάντι, τι σημαίνει σου λέω κακίες και σου λέω πράγματα που σε κάνουν να νιώθεις κακάσχημα, πανάσχημα, αλλά τα λέω με χαμόγελο, τα λέω με γλυκιά φωνή και χαμηλό τόνο και τα λέω με υποκριτική ευγένεια, ενδεδειμένα με ευγενικό τόνο φωνής, άρα εσύ τρελαίνεσαι, σου κάνω και gaslighting από πάνω. Και φυσικά η κυρία μου έκανε ξεκάθαρα gaslighting, λέγοντας μου ξεκάθαρα ότι ανησυχεί για μένα, μήπως έχω κάποια ψυχική πάθηση τον τελευταίο καιρό και γι' αυτό κάνω τα βίντεο για το nagging. Ναι, ναι, είπαμε gaslighting, είναι ένα όπλο του ψυχολογικού πολέμου, για το οποίο υπάρχει και ειδικό κεφάλαιο, ξεχωριστό κεφάλαιο στο βιβλίο μου «Ψυχολογικός πόλεμος», που κυκλοφορεί από τις εκδόσεις «Ψυχογιός» και κυκλοφορεί από το τέλος του 19. Όπου σε αυτό το όπλο ψυχολογικού πολέμου ο τοξικός που το χρησιμοποιεί προσπαθεί να σε πείσει ότι είσαι τρελός και προσπαθεί να σε βγάλει τρελό. Και δεν σου λέει πάντα είσαι τρελή, θα πας στο ψυχιατρίο. Πρέπει να σου πει με αγάπη στο λέω, καλοπροαίρετα στο λέω, ανησύχησα. Σκέφτηκα χίλιες φορές να σου στείλω μήνυμα, να μην σου στείλω, φοβόμουν το θυμό σου. Άρα είμαι τόσο τρελή και φοβόταν το θυμό μου, τον παράλογο, τον ανέτιο. Ο Θεός και η ψυχή της. Αυτή μπορεί μόνο να γνωρίζει. Είναι έκφραση ο Θεός και η ψυχή της. Αλλά στο λέω δεν μπορούσα να φύγω σιωπηλά. Δεν μπορούσα απλώς να κάνω απεγγραφή. Έπρεπε να σου στείλω και ένα ηχητικό. Να σου πω με καλοσύνη και ευγένεια. Να σου την πω με καλοσύνη και ευγένεια ότι είσαι και τρελή. Θέλω εδώ να μοιραστώ μαζί σας κάτι που μου συνέβη και εμένα. Παρακολουθούσα μία Ελληνίδα YouTuber πολύ καιρό. Και ήμουν και ενθουσιασμένη μαζί της. Σε κάποια φάση αυτή η YouTuber άρχισε να εκφράζει κάποιες απόψεις οι οποίες με βρίσκουν παντελώς αντίθετη. Και άρχισε να λέει κάποια πράγματα με τα οποία διαφωνώ κάθετα. Παρόλο που είμαι και εγώ YouTuber, παρόλο που είμαι και εγώ ένα γνωστό πρόσωπο, ίσως όχι τόσο γνωστό όσο αυτή, αρκετά γνωστό πρόσωπο, δεν έκανα ούτε βίντεο να την ξεμπροστιάσω, ούτε έγραψα σχόλιο στο κανάλι της,
έκανα απεγγραφή και εκεί ήταν. Ούτε την έχω κακολογήσει πουθενά αλλού, ούτε έχω αποσύρει οτιδήποτε έχω πει στο παρελθόν θετικό. Γιατί θεωρώ ότι ο κάθε άνθρωπος δικαιούται να επιλέγει ποιον θα παρακολουθήσει. Όσο καιρό συμφωνούσα με αυτά που άκουγα και αυτά τα που άκουγα δεν έθιγαν κάποιες δικές μου προσωπικές ευαισθησίες που έχουν να κάνουν με το σεβασμό της διαφορετικότητας, που έχουν να κάνουν με το σεβασμό του ερωτικού προσανατολισμού κάθε ανθρώπου, που έχουν να κάνουν με το σεβασμό του φίλου κάθε ανθρώπου κλπ. Κλπ. Όσο καιρό δεν θυγόντουσαν οι δικές μου οι ευαισθησίες που νιώθω περήφανη που έχω αυτές τις ευαισθησίες, την παρακολουθούσα. Όταν είδα ότι έχει κάποιες απόψεις η γυναίκα αυτή με τις οποίες διαφωνώ κάθετα, έκανα απεγγραφή από το κανάλι και δεν είπα σε κανέναν απολύτως τίποτα. Και τώρα δεν λέω απολύτως τίποτα το οποίο να προδώσει την ταυτότητά της. Για όνομα του Θεού. Εννοείται ότι αν δεν μας αρέσει κάτι που λέει κάποιος, δεν είμαστε υποχρεωμένοι να τον παρακολουθούμε. Εννοείται ότι θα κάνουμε απεγγραφή. Δεν θα πάμε όμως να παίξουμε και τον έξυπνο και τον ξερόλα. Και ξαναλέω, YouTuber αυτή δεν είναι ψυχολόγος και εγώ είμαι ψυχολόγος. Και θα μπορούσα να πω, κυρία Τάδε, ως ψυχολόγος έρχομαι να σου πω πως αυτό που έχεις πει είναι λάθος γι' αυτό και γι' αυτό τον λόγο. Όχι, δεν χρειάζεται. Δεν χρειάζεται. Δεν έχω καμία ανάγκη να προβληθώ, καμία απολύτως. Δεν έχω καμία ανάγκη να δημιουργήσω καμία ένταση και καμία αντίθεση με κανένα άλλον άνθρωπο. Γι' αυτό το λόγο όταν οι άνθρωποι μου στέλνουν μηνύματα τα οποία είναι θετικά ή φαίνονται θετικά, όπως στην περίπτωση αυτή που φαινόντουσαν θετικά τα μηνύματα στην αρχή, βάζω τις καρδούλες μου και πάω παρακάτω χωρίς να σημαίνει ότι περιμένω εκείνο το θετικό μήνυμα για να νιώσω καλά με τον εαυτό μου. Αλίμονο αν ο καθένας από εμάς, όσοι άνθρωποι ψυχοεκπαιδευόμαστε και ψυχοθεραπευόμαστε συστηματικά και ουσιαστικά και με αίσθηση ευθύνης, περιμέναμε να μας πει ένα καλό λόγο κάποιος άγνωστος προκειμένου να νιώσουμε καλά για τον εαυτό μας. Αν δηλαδή δεν είχαμε καθόλου αυτοεκτίμηση και είχαμε μόνο αυτοπεποίθηση η οποία ψήλωνε μόνο κάθε φορά που μας έλεγε κάποιος κάτι καλό. Ξαναλέω, αυτή είναι η διαφορά αυτοεκτίμησης και αυτοπεποίθησης. Αυτοεκτίμηση σημαίνει η συνολική θετική εικόνα που έχω για τον εαυτό μου, το να αγαπάω συνολικά τον εαυτό μου με ένα συγκεκριμένο τρόπο και να αποδέχομαι τον εαυτό μου και να τον αγκαλιάζω θετικά προσπαθώντας να τον βελτιώσω και να τον εξελίξω, ενώ αυτοπεποίθηση είναι η προσωρινή αισιοδοξία που νιώθω για κάποιο θέμα επειδή τα έχω καταφέρει να μαγειρέψω ένα καλό φαγητό, νιώθω αυτοπεποίθηση για το φαγητό που μαγείρεψα ή επειδή μου έχουν πει ένα κομπλιμέντο, νιώθω αυτοπεποίθηση από το κομπλιμέντο και όταν μου πούνε ένα προσβλημέντο θα πέσει η αυτοπεποίθηση μου και θα πέσει και η αυτοεκτίμηση μου. Λοιπόν, είπαμε άλλο πράγμα η αυτοπεποίθηση, άλλο πράγμα η αυτοεκτίμηση. Η αυτοπεποίθηση είναι κάτι παροδικό που όταν έχουμε υψηλή αυτοεκτίμηση, ακόμα και όταν πληγεί η αυτοπεποίθησή μας από προσβλημέντα, από νέκινγκ και από γλυκόπικρα αδιόρατα κακοποιητικά σχόλια, δεν πέφτει η αυτοεκτίμησή μας. Γιατί οι πνευματικοί άνθρωποι προσπαθούμε να κάνουμε καθημερινά δουλειά με τον εαυτό μας και κάνουμε αυτή την κοπιώδη πνευματική εργασία που όντως σε κάποιους, για κάποιους είναι αβάσταχτη. Προτιμούν 1500 φορές να γυμνάζουν το σώμα τους παρά την ψυχή τους. Εδώ θέλω να πω ότι είμαι πολύ υπέρ της σωματικής άσκησης. Θεωρώ ότι η σωματική άσκηση είναι πολύ χρήσιμη, αλλά πιστεύω πως δεν επαρκεί η σωματική άσκηση μόνο, χρειάζεται και η πνευματική άσκηση, η οποία είναι κοπιώδης εργασία. Είναι θέλει κόπο να ασκηθείς πνευματικά. Θέλει κόπο να αναγνωρίσεις τα λάθη σου, να αναγνωρίσεις τα πάθη σου, να ταπεινωθείς ουσιαστικά. Να σταματήσεις να πιστεύεις ότι εσύ Λόλα τα ξέρεις όλα και να σταματήσεις να ταυτίζεσαι με άλλους ανθρώπους και να λες του στυλ «Είσαι σαν εμένα, άρα είσαι καλή», «Δεν είσαι σαν εμένα, άρα δεν είσαι καλή». Σε αυτό το σημερινό βίντεο είδαμε την ταύτιση και την προβολή. Είναι ανησυχητικό όταν ταυτίζονται άλλοι μαζί μας και είναι ανησυχητικό όταν προβάλλουν τον εαυτό τους πάνω μας.
προβολή σημαίνει είμαστε το ίδιο, είσαι σαν και εμένα, σε καταλαβαίνω γιατί είσαι έτσι. Και είναι πάρα πολύ αστείο ότι αυτό το οποίο στο πρώτο μήνυμα που μου στείλε πριν 2,5 χρόνια θεωρούσε ότι ήταν πολύ μεγάλο μου πλεονέκτημα, το γεγονός ότι με χειρουργική, πώς το είπε, πολύ, ένα λεπτό να το φέρω γιατί είναι πολύ αστείο. Κυρίως ο τρόπος σου είναι από μόνος του ένα εργαλείο κοπής. Μεταφορικά μιλάω φυσικά. Ενώ πως μ' αρέσει που είσαι χαμογελαστή και χειρουργική μαζί. Ναι, εξακολουθώ να είμαι χαμογελαστή και χειρουργική μαζί. Δεν έχω αλλάξει. Η ίδια είμαι. Δεν έχω αλλάξει με την έννοια του ότι δεν έχω αλλάξει την πορεία μου. Βρίσκομαι σε μια πορεία πνευματική που προσπαθώ συνεχώς να εξελίσσομαι και να εμβαθύνω στα της ψυχολογίας και της ψυχοεκπαίδευσης. Γι' αυτό και τα βίντεο που φτιάχνω όσο περνάει ο καιρός γίνονται πιο βαθιά, πιο ουσιώδη και πιο δύσκολα να τα ακολουθήσουν οι άνθρωποι με ναρκισιστικά χαρακτηριστικά. Βιντεάκια που έκανα το 18, το 19, το 17, κάποια βιντεάκια συγκεκριμένα που είχαν να κάνουν με σχέση κλπ. Πολύ ωραία, πολύ χαλαρά, μπορούσε και ένας νάρκισσος να τα παρακολουθήσει, να ταυτιστεί και να πει «Ουάου, τέλεια, τι καλή ψυχολόγος, τι ωραία που τα λέει». Τώρα όμως όσο πάμε στα πιο βαθιά, όσο ασχολούμαστε με πιο πνευματικά ζητήματα και με πιο ψυχοθεραπευτικά και ψυχοεκπαιδευτικά θέματα εις βάθος, όντως οι άνθρωποι με ναρκισιστικό στυλ προσωπικότητας θα ενοχληθούν ιδιαίτερα, θα θεωρήσουν ότι τρελάθηκα και θα φύγουν με θόρυβο από το κανάλι. Να πάνε στο καλό, εύχομαι. Αγάπη μόνο, αλλά δεν υπάρχει κανένας λόγος να έχουμε επαφές με ανθρώπους που δεν ταιριάζουμε και δεν υπάρχει και κανένας λόγος να τους την πούμε. Θα μου πείτε εσύ τώρα γιατί έκανες βίντεο για να τις την πεις. Καμία σχέση. Όπως έχετε προσέξει, όλες οι επικοινωνίες που είχαμε τη γυναίκα αυτή ξεκίνησαν από την ίδια. Είναι συνομιλίες οι οποίες ήρθαν στο προσωπικό inbox της σελίδας μου. Μόνο εγώ τις έχω δει, τις έχω μεταφέρει χωρίς να μεταφέρω προσωπικά τη στοιχεία. Και ναι, θεώρησα ότι ήταν μια εξαιρετική ευκαιρία να γίνει ένα πρακτικό βίντεο, ακόμη ένα πρακτικό βίντεο, εξάσκηση τους, ούτως ώστε να εντοπίζουμε και να αντιμετωπίζουμε την αδιόρατη ψυχική κακοποίηση, την αδιόρατη τοξικότητα. Το νέγκινγκ είναι τοξικό. Το νέγκινγκ είναι αδιόρατη ψυχική κακοποίηση. Και είμαι σίγουρη ότι θα μας δοθεί η ευκαιρία και στο μέλλον να κάνουμε παρόμοια βίντεο και όσα και να κάνουμε χρήσιμα θα είναι, γιατί δυστυχώς είναι μάστιγα αυτή η κατάσταση. Είναι μάστιγα οι άνθρωποι οι οποίοι είναι λύκοι με προβιά προβάτου, οι οποίοι παρουσιάζονται ως ευγενικοί, παρουσιάζονται ως δίθεν καλλιεργημένοι, ως δίθεν γνώστες, ως δίθεν αγαπητικοί, ενώ βγάζουν οχιά. Προβάλλουν τα κομπλεξιλίκια τους επάνω μας, κάνουν προβολές και ταυτίσεις και χρησιμοποιούν την επικοινωνία με άλλους ανθρώπους προκειμένου να θρέψουν το εγώ τους, το ναρκισιστικό τους εγώ, που ένα ναρκισιστικό εγώ είναι insatiable. Δεν χορταίνει ποτέ με τίποτα. Θέλει συνεχώς ναρκισιστική παροχή. Αν σε πλησιάσει ένας νάρκισσος με σκοπό να πάρει παροχή από σένα, να πάρει supply, να πάρει ναρκισιστική παροχή και εσύ δεν το κάνεις, σε κάποια φάση θα του γυρίσει, θα ενοχληθεί και θα στυμπεί. Λοιπόν, αυτά, και εύχομαι να αυτό το βίντεο να βοήθησε στο να γίνει πιο ξεκάθαρο τι είναι το νέγκινγκ και πώς αντιμετωπίζεται. Με πολύ αγάπη.